Εγώ είμαι Λιμπάρης Βαγγέλης, είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, είμαι κάτοικος Άρνησας και ως κάτοικος της ασχολούμαι ιδιαίτερα, ας πούμε, από νεαρός με τα προβλήματα που η Μεγαλύτιδα αντιμετωπίζει. Κυρίως ξεκινήσαμε από μια αγωνία από τα χρόνια που γύρισα το Πανεπιστήμιο, από το γεγονός της καθόδου της πτώσης της Μεγαλύτιδας και της αγωνίας που μας είχε καταλάβει από επιστημονικές αναφορές όπως του κυρίου Στάμου, ας πούμε, που ήταν υπεύθυνος του Ιγνέ της Κοζάνης και που έλεγε ότι σε λίγα χρόνια η Βεγγορίτη θα γίνει ένας νερόλεγκος, θα εξαφανιστεί δηλαδή και θα κάνει. Αυτό το γεγονός και μόνο με έκανε εμένα να κινητοποιηθώ μαζί με άλλους φίλους, όχι μόνο στο χωριό μου, αλλά σε όλα τα χωριά της Βεγγορίτιδας και να κάνουμε αυτόν τον αγώνα της ευαισθητοποίησης που λέγεται, προκειμένου όλοι μας να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε το πρόβλημα και το μέγεθός του. Για τον λόγο αυτό λοιπόν έχω δουλέψει αρκετά με όλους αυτούς τους συντρόφους και αν σήμερα είμαι με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου της Προστασίας της Βεγγορίτιδας, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τεθώ απέναντι στους άλλους φίλους εδώ και συντοπίτες που είναι αγρότες, γιατί και εγώ από αγροτική οικογένεια κατάγομαι και έτσι κάνω. Δεν θέλω λοιπόν να στραφούμε ένας ενάντια στον άλλον. Αλλά θέλω να πούμε ότι επιτέλους να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τη δέουσα σοβαρότητα που χρειάζεται. Από το 1990 που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που σε τόσο κορυφαίο επίπεδο, ας πούμε σε υπουργικό επίπεδο, σε μία σύσκεψη μετέχει, ας πούμε, και είναι παρόν, ας πούμε, παρόν και μας ακούει όλους ο κύριος Υπουργός. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε που ήρθατε και δείχνετε την ευαισθησία σας και την, έτσι όπως βεβαίως και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να γίνει αυτή η σύσκεψη, η οποία βεβαίως δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να έχει ως χαρακτήρα του να πάρουμε μια τελική απόφαση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 30 χρόνια να τρέχουμε σαν τον Παλαγό να έχουμε κάψει γαλόνια και γαλόνια κάψιμα γύρω από τη Βεγγορίτιδα για να ευαισθητοποιήσουμε και να κάνουμε, να έχουμε προκαλέσει συσκέψεις, να έχουν γίνει από το 2001 που είναι ο Σύλλογος Προστασίας της Βεγγορίτιδας, έχουν γίνει δύο προκηρύξεις για την έτοιμη της Βεγγορίτιδας και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει, 2015. Μία ο άλλος, να μην αναφερθώ στην ουσία, τι να πω. Αυτό όμως είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας, έτσι, γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας. Να μην πω, ας πούμε, σε περισσότερες λεπτομέρειες και να μην μακρηγορήσω. Εγώ απλά θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την παρουσία σας και να δώσετε την εντολή εκείνη ώστε πραγματικά να ξεφύγουμε από αυτά τα αδιέξοδα και τις αντιθέσεις που έχουμε βρεθεί εδώ μέσα. Δεν ξέρω, ναι, είναι ανάγκη, ας πούμε, για να θυμηθώ κάτι που ήθελα να πω, να γίνει φορέα διαχείρισης στην Ελλάδα σε σχέση, ας πούμε, με τους υγροτόπους, ας πούμε, και τις λίμνες και αυτά τα συστήματα, είχε μια πολιτική επιλογή να γίνουν φορείς διαχείρισης μόνο σε περιοχές όπου ζουν πουλιά και τέτοια, με ιδιαίτερη αξία, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Η Βεγγορίτιδα, ναι, δεν είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, έτσι, από αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, έτσι, λίμνη, ας πούμε, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αποδεδειγμένα, αλλά επειδή έχει ιδιαίτερη, ας πούμε, ζωή, ας πούμε, έτσι, ανάπτυξη και στην αγροτική δραστηριότητα αλλά και στον τουρισμό που δυστυχώς εμάς εκεί στην Βεγγορίτιδα, στην Άρνησα και στον ομό Πέλλας, επειδή ανήκουμε στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, εκεί πέρα με άλλες ταχύτητες και με άλλες κανόνες λειτουργούν και είναι το πρόβλημα της Βεγγορίτιδας, η διάσπασή της δηλαδή σε περιφέρεια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος εκεί πέρα, ο δικός μας και η Θεσσαλονίκη, ας το πω, καλύτερα έτσι να αναφερθώ, δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και δεν προτάσουν τη Βεγγορίτιδα στους σημαντικούς στόχους, ας πούμε, πολιτικούς, ώστε να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα το πρόβλημα. Θέλω, ας πούμε, ο φορέας διαχείρισης που θα πρέπει να γίνει εδώ, να ενώσει και να παντρέψει τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις λειτουργίες που υπάρχουν, ας πούμε, από αυτή την διαίρεση και να βάλει, ας πούμε, κανόνες σε ένα παιχνίδι ώστε να μην ερχόμαστε μεταξύ μας σε συγκρούσεις. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Θα ήθελα, επειδή να ζητήσω ένα συγγνώμη δημόσια
σε κάποια χειροκροτήματα που έκανα σε κάποιους αδερφούς και φίλους εδώ πέρα που εκφράζαν την αγωνία τους, και να πω ότι θα ήθελα να χειροκροτήσω και τους άλλους, ας πούμε, τους φίλους μας, τους αγρότες που έχουν και αυτή τις αγωνίες τους, για να μην, ας πούμε, έχουμε τέτοια, αλλά νομίζω ότι η νέα πολιτική ηγεσία ας μη φερθεί όπως τις προηγούμενες. Ας δείξει ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη, ευγνωμούμενη, που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και όχι για σύνος. Υπεύθυνα, κύριε Δήμαρχε, υπεύθυνα. Σήμερα και ο κύριος Θεοδωρίδης, η σημερινή δημοτική αρχή, ήταν μια αρχή που συνεργάστηκε με το Σύλλογο Προστασίας της Φεγγορίτιδας και με το Δήμο της Φεγγορίτιδας προηγούμενες, για να κάνουμε μια επιμή. Όμως μέχρι σήμερα, από το 2007, δεν έχει τελειώσει. Η προηγούμενη δημοτική αρχή σταμάτησε το ενδιαφέρον για την επιμή. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Επιτέλους, δεν πάνε τα πράγματα σωστά. Ας υπερβούμε τους δημάρχους, ας υπερβούμε τους δήμους, να είναι μέσα όλοι, αλλά από πάνω από όλους να είναι μια άλλη αρχή που θα είναι πιο ανεξάρτητη και θα βάλει τα πράγματα στη σωστή της βάση. Σας ευχαριστώ.